έντονο ύφος ο Δήμαρχος Ερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, απευθυνόμενος στους δημότες τόσο της πόλης όσο και των χωριών, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού. Έχουμε και ξεκαθαρίζουμε ότι θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται την δημόσια υγεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα πόλεμο. Σε ένα πόλεμο με την ανευθυνότητα και σε ένα πόλεμο με την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων ολίγων ανοήτων που βάζουν όμως και υποθηκεύουν την προσπάθεια των πολλών. Απέναντι σε αυτούς θα είμαστε με μεγάλη αυστηρότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, δεν μπορεί να είμαστε κλεισμένοι 2 εβδομάδες και εξαιτίας κάποιων λίγων τα κρούσματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το ότι είμαστε δύο εβδομάδες σε καραντίνα, έτσι, και τα κρούσματα είναι ακόμη σε ένα τέτοιο επίπεδο, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Προφανώς υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάποιοι βαρέθηκαν να μένουν μέσα. Και καμιά φορά λέμε, αυτοί που βαριούνται ή τους φαίνεται δύσκολο να μείνουν μέσα, αν μπορούσαν να σε έκαναν μια βόλτα από το νοσοκομείο, να δουν πώς είναι εκεί το μέσα. Γιατί εκείνο το μέσα, το τραγικό εκείνο μέσα, δεν έχει καμιά σχέση με το μέσα της ασφάλειας του σπιτιού μας, στο οποίο θα πρέπει να μείνουμε μέσα. Έχουμε απαγορεύσει την παραμονή σε πλατείες και σε χώρους οι οποίοι δεν είναι για να καθόμαστε και δεν είναι για να περνάμε την ώρα μας, αλλά είναι απλώς για να περνάμε. Στην πλατεία Ελευθερίας, στην Δωρηλαίο, στους πεζοδρόμους. Δεν επιτρέπεται να καθόμαστε στα παγκάκια και να κάνουμε παρέα και να έχουμε έτσι συνωστισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε αυτά τα οποία επιβάλλει ο νόμος. Μέσα από τη Δημοτική Αστυνομία και τα συνεργεία που θα βγάλουμε. Το ίδιο και στα χωριά. Δεν μπορεί να έχουμε μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια διασπορά. Είμαστε 2 εβδομάδες κλεισμένοι όλοι μέσα. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι μέσα και για τους λίγους, δυστυχώς τους ασυνείδητους, βλέπουμε τα κρούσματα να είναι ακόμη σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Τέλος. Ο Δήμαρχος μάλιστα είπε ότι μερικοί συμπεριφέρονται λες και πέρασαν τα πάντα. Και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κάποιοι ασυνείδητοι. Πέρασα προχθές, κάνω μια βόλτα και θεωρούμε ότι λες και έχουν περάσει τα πάντα. Είμαστε σε καραντίνα εδώ και 2 εβδομάδες. Στο νοσοκομείο γίνεται ένας πόλεμος. Υπάρχουν ήρωες εκεί και υπάρχουν άνθρωποι εκεί που υποφέρουν. Και έχουμε κάποιους οι οποίοι λιάζονται και οι οποίοι θεωρούν ότι δεν γίνεται τίποτα. Όχι, σε αυτούς δεν θα έχουμε καμία ανοχή. Μάλιστα, ο Δήμαρχος μίλησε ξεχωριστά και προς τους δημότες των χωριών. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι ευθύνες αυτό δεν έχει μόνο η πόλη, έχουν και τα χωριά. Και αυτό το οποίο εκπέμπω δεν είναι μόνο για τους κατοίκους της πόλης. Είναι το εκπέμπω και στους κατοίκους στα χωριά μας, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η συμπεριφορά τους έχει επίπτωση στους ανθρώπους που αγαπούν. Και ειδικά στα χωριά που οι κοινωνίες είναι πολύ πιο κλειστές, οι συναθρήσεις σε χώρους που δεν επιτρέπονται συναθρήσεις είναι εγκληματικές ενέργειες κυρίως κατά των ανθρώπων που ήδη αγαπούν πιο πολύ. Θα πρέπει να μείνουμε σπίτι, ούτε συναντήσεις σε καφενεία με κλειστά φώτα, ούτε συναντήσεις σε σπίτια. Δεν χάθηκε ο κόσμος να μην κάνουμε και παρέα για κάνα 10-15 μέρες με ανθρώπους άλλους, τους οποίους έτσι τους βάζουμε και τους ίδιους σε κίνδυνο και τους δικούς μας ανθρώπους σε κίνδυνο και τη ζωή μας σε κίνδυνο. Πραγματικά θα ήθελα να δείξουμε εικόνες στον κάθε ένα το τι σημαίνει να είσαι μέσα σε μία ΜΕΘ και να νικάς για κάθε αναπνοή που παίρνεις. Ο κύριος Χρυσάφης ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία, η οποία στο εξής θα πραγματοποιεί ελέγχους και θα επιβάλλει πρόστιμα μετά και τη δημοσίευση του ΦΕΚ από την κυβέρνηση. Ενώ στο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας εντάσσονται πλέον 14 άντρες, οι οποίοι θα συνοδεύονται από ένστολους αστυνομικούς. Πρόστιμα κανονικά και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, θα υπάρξει ένα. Μια-δυο μέρες για να ενημερωθεί ο κόσμος και θέλουμε και τη βοήθεια τη δικιά σας για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μηδενική ανοχή. Δεν με ενδιαφέρει και δεν θα μας ενδιαφέρει ποιος είναι. Όποιος βάζει σε κίνδυνο τους συνανθρώπους του, αυτός ο άνθρωπος θα πληρώνει. Από τώρα πλέον η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο. Σε συνδυασμό με την απόφαση που δημοσιεύτηκε και αυτή προχθές, που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμαρχο να ενισχύει το τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας με διοικητικούς υπαλλήλους, μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ένα πλήρες
δίκτυο πλέον ελέγχου στην περιοχή. Ο Δήμαρχος μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κλείσουν χώροι που μέχρι σήμερα είναι ανοιχτοί για το κοινό, όπως η Κοιλάδα. Πρέπει επίσης να πω ότι στις περιπτώσεις εκείνες που θα δούμε ότι υπάρχει συνωστισμός έντονος, ακόμη και στο κομμάτι της άθλησης ή της νόμιμης λειτουργίας, και σε εκείνες περιπτώσεις θα απαγορεύσουμε την προσέλευση και τη διέλευση. Τα βλέπουμε όλα. Αν δούμε ότι υπάρχουν συνωστισμοί σε συγκεκριμένους χώρους, θα απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά μπορεί να μας ξεβολεύουν, αλλά όλα αυτά θα μας κρατήσουν ζωντανούς. Και όσο πιο πολύ το καταλάβουν όλοι, τόσο το καλύτερο και τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια. Δεν πρέπει να παίζουμε πλέον και δεν πρέπει να λειτουργούμε με όρους κανονικότητας. Δεν είμαστε σε κανονικότητα. Είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε και σε πόλεμο με την ηλιθιότητα και με την ανευθυνότητα.